Γεια σας παιδιά και καλώς ορίσατε πάλι πίσω σε αυτό εδώ το καναλάκι. Στο σημερινό βίντεο σας έχω ένα huge haul, πραγματικά ένα τεράστιο haul. Τα έχω συγκεντρώσει όλα σε αυτό εδώ το κουτάκι. Όλοι όσοι με ακολουθείτε στο Instagram έχετε δει όλες αυτές τις αγορές, γιατί κάθε φορά που αγοράζω κάτι το βάζω στο Insta Stories ή τα ανεβάζω κάποια φωτογραφία. Μείνετε μέχρι το τέλος γιατί έχουμε και super giveaway για έναν τυχερό αυτού εδώ του καναλιού. Είναι αυτό εδώ το κουτάκι, το αφήνω να το περαπίσω έτσι να το βλέπουμε. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι ότι έχω κάνει και Facebook page, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε να με ακολουθήσετε και εκεί. Και τώρα πρέπει να ξεκινήσω, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω βασικά. Θα ξεκινήσω με το κρεμαστό που φοράω. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, είναι έτσι ασημένιες αλυσίδες οι οποίες δένουν σε ένα πιο σκληρό κολάρο γύρω από το λαιμό. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το πήρα από τα Pull&Bear μόνο 2 ευρώ και η αρχική του τιμή ήταν 16 ευρώ. Παιδιά, όσο προλαβαίνετε, μέχρι 10 Μαρτίου που είναι το τελευταίο δεκαήμερο προσφορών, σίγουρα θα έχουν μείνει κάποια τελευταία εκπτωτικά. Ρίξτε μια ματιά στα Pull&Bear γιατί πραγματικά θα βρείτε ευκαιρίες ειδικά στα αξεσουάρ. Ξεκινήσαμε με πράγματα που πήρα από τα H&M. Πήρα το καινούργιο το σφουγγαράκι του στο Beauty Blender. Θα μου πεις, δεν είχες Beauty Blender? Ένα καρό Beauty Blender μας έχεις δείξει. Παιδιά, έχω πάρα πολλά Beauty Blender. Σας έχω κάνει εξάλλου και αντίστοιχο βίντεο, θα το έχω κάτω στο κουτί των περιγραφών αν θέλετε να το ρίξετε μια ματιά, αν γενικά ψάχνεστε με Beauty Blender. Το συγκεκριμένο κοστίζει 3 ευρώ όπως και το παλιό του στο λευκό που είχα δοκιμάσει. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλές κριτικές και ήθελα οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Και από τα H&M πήρα και αυτό εδώ το μικρό νεσεσεράκι που είναι τέλειο για να μπαίνει μέσα στη τσάντα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το πήρα μόνο 1 ευρώ. Πείτε μου, δεν ήταν ευκαιρία? Ήταν πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία. Και πήρα και ένα ζευγάρι ψεύτικες βλεφαρίδες. Ήθελα να δοκιμάσω τις βλεφαρίδες που έχουν τα H&M. Και τώρα αυτές που ήταν σε έκπτωση, έτσι έχουν και ωραίο σχέδιο, τις διάλεξα. Θέλω να σας δείξω ένα πραγματάκι που πήρα από W7. Είναι αυτό εδώ το ροζ κουτάκι που έχει μέσα ένα σφουγγαράκι το οποίο καθαρίζει τα πινέλα. Δεν τα πλένει τα πινέλα, απλά τα καθαρίζει για να χρησιμοποιήσεις την επόμενη σκιά. Με αυτόν τον τρόπο κάνει το μακιγιάζ πιο εύκολο και πιο γρήγορο. Είναι τέλειο και για τα ταξίδια το συγκεκριμένο. Το έχω μέσα στο νεσεσέρ μου πάντα και μου λύνει τα χέρια. Θα συνεχίσω με αγορές που έκανα από Hondo Center. Πήρα ένα dry shampoo. Ξέρετε ότι χρησιμοποιώ μόνο τη κλασική μυρωδιά. Είναι αυτό που ταιριάζει στο δικό μου το κεφάλι. Το χρησιμοποιώ αυτό για ώρα ανάγκης ή ενδιάμεσα από τα λουσίματα. Μετά πήρα μία μάσκα αργύλου. Είναι αυτή εδώ από Beauty Formula. Σε ήθελα πολύ καιρό να το δοκιμάσω. Κοστίζει μόνο 4,5 ευρώ. Και μπορώ να πω ότι δύο φορές που έχω κάνει αυτή τη μάσκα μου άρεσε πάρα πολύ. Κάνει έτσι πολύ καλό καθαρισμό. Δεν είναι πολύ σκληρή όπως αυτή που σας είχα δείξει στα 16 αγαπημένα μου το 2016. Αυτή του Sephora που είναι η αγαπημένη μου. Είναι η καλύτερη μάσκα αργύλου για μένα. Παρ' όλα αυτά εκείνη είναι λίγο σκληρή για το χειμώνα. Αυτή είναι ό,τι πρέπει. Μου άρεσε πάρα πολύ και για τη τιμή της είναι τέλεια. Μετά πήρα το πολυπόθετο κονσίλερ, αυτό που ψάχναμε όλες. Είναι από Maybelline Instant Anti-Age. Λοιπόν, έχω πάρει την απόχρωση 22 ροζ. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό για τη δική μου επιδερμίδα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δοκιμάσω το συγκεκριμένο κονσίλερ. Γενικά, σε κάθε βίντεό μου θα έχετε παρατηρήσει ότι σας δείχνω κι άλλα κονσίλερ, κι άλλα κονσίλερ, κι άλλα κονσίλερ. Και αυτό γιατί ψάχνω να βρω το καλύτερο κονσίλερ που υπάρχει εκεί έξω, το καλύτερο drugstore κονσίλερ για την ακρίβεια. Πείτε μου αν θέλετε να σας κάνω ένα βίντεο που να σας λέω τις απόψεις μου για διάφορα κονσίλερ που έχω δοκιμάσει και για διάφορους κορέκτορες. Το έχω γενικά στο νου μου, αλλά δεν ξέρω αν θα σας αρέσει αυτή η ιδέα. Η επόμενη αγορά που έκανα από τα Hondos ήταν ένα ρούζ από τη MAC. Ήθελα οπωσδήποτε να δοκιμάσω τα ρούζ της MAC και έτσι πήρα ένα ψυχρό ρούζ που χρειαζόμουν. Είναι αυτό εδώ το Mauve σε ψυχρούς τόνους και για την ακρίβεια είναι η απόχρωση Breath of Plum. Πάρα πολύ ωραίο ρούζ, καταπληκτική διάρκεια, εντάξει, για τα ρούζ της MAC πραγματικά δεν έχω λόγια. Απορώ τόσο καιρό που δεν τα είχα δοκιμάσει. Και μια που μιλούσαμε για ρουζάκια, θα σας δείξω ένα ρούζ που ήθελα να αγοράσω από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να κάνω βίντεο εδώ στο YouTube. Είναι ένα ρούζ που πραγματικά έχει βρωμίσει το διαδίκτυο και έχει βρωμίσει το YouTube. Είναι το Bake Plus από Milani στην απόχρωση Luminoso. Ήθελα απεγνωσμένο να το δοκιμάσω. Το αγόρασα, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, είναι ακόμα τυλιγμένο. Σίγουρα θα το λατρέψω, δεν υπάρχει περίπτωση.
Θα σας πάω τώρα σε αγορές που έκανα από Technique. Είναι οι πιο πρόσφατες αγορές μου, όπως είδατε και στο Insta Stories. Πήρα από ένα κατάστημα στη Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη και έχω την εντύπωση ότι τα πήρα πολύ πιο οικονομικά από ό,τι κυκλοφορούν γενικά στην αγορά. Εγώ γενικά Technique δεν είχα δοκιμάσει τίποτα και ούτε έτσι τρελινόμουν να σας πω την αλήθεια να δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά, πήρα την παλέτα με τα διορθωτικά concealer και ένα highlighter. Να σας μιλήσω πρώτα για την παλέτα με τα διορθωτικά concealer, την οποία την έχω δοκιμάσει μία φορά και μου φάνηκε αρκετά καλή για να πω την αλήθεια. Και μετά αγόρασα και ένα highlighter για το οποίο έχει γίνει ένας χαμός έτσι εδώ στο YouTube. Είναι το Get Gorgeous. Gorgeous. Γενικά με την προφορά δεν τα έχω και πολύ καλά όπως έχετε καταλάβει. Είναι αυτό εδώ σε χρυσή απόχρωση. Μου θυμίζει πάρα πολύ το Champagne Pop από Becca. Σας το κάνω λίγο και ένα swatch για να το δείτε. Δείτε λίγο πόσο χρυσαφένιο είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και το συγκεκριμένο το πήρε μόνο 3,90. Αυτό νομίζω το έχω δει και 6 ευρώ στα καταστήματα. Οπότε μου φάνηκαν αρκετά οικονομικά και έτσι τα πήρα. Εντάξει, είναι δύο πράγματα τα οποία σίγουρα θα τα φορέσω. Πάμε να περάσουμε τώρα σε αγορές που έκανα από τη Lush. Έχω πάθει εξάρτηση με το κατάστημα της Lush. Θέλω να δοκιμάσω όλα τους τα προϊόντα. Παιδιά, πραγματικά είναι καταπληκτικά όλα. Από εκεί μέσα είναι όλα τέλεια. Πήρα μία φρέσκια μάσκα αυτή με το σκόρδο και αν και δεν την έχω τώρα να σας τη δείξω γιατί συντηρείται στο ψυγείο και την άφησα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω σε όλες τις κοπέλες που υποφέρουν από ακμή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάνε να δοκιμάσουν αυτή τη μάσκα. Πηγαίνετε να ζητήσετε τουλάχιστον ένα δείγμα. Το πρόσωπο μου είχε γίνει χάλια στην περίοδο της εξαστικής και λόγω του άγχους, αλλά και επειδή δεν τρεφόμουν πολύ καλά, είχα γεμίσει πάρα πολλά σπυράκια και δεν μιλάω για απλά σπυράκια, μιλάω για μεγάλα σπυράκια με κύστες. Έκανα αυτή τη μάσκα μέρα παραμέρα και το πρόσωπό μου πραγματικά ήταν τελείως διαφορετικό. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να ηρεμήσω την κατάσταση. Αυτή η μάσκα σε συνδυασμό με αυτά που θα σας δείξω τώρα έκανα το δέρμα μου να αναπνεύσει στην κυριολεξία. Το ένα προϊόν που πήρα είναι το Tea Tree Water, είναι μια ιδιωτική λοσιόν την οποία τη φοράω πρωί και βράδυ αφού πλένω το πρόσωπό μου. Έχει μέσα tea tree oil και διάφορα άλλα συστατικά τα οποία εξισορροπούν τη λιπαρότητα αλλά και έχουν αντισηπτικές ιδιότητες. Παιδιά, κάνει 8 ευρώ αυτό το τόνερ και νομίζω ότι είναι το τόνερ που θα αγοράζω για όλη την υπόλοιπη ζωή μου. Είναι φανταστικό, απλά φανταστικό. Το έχω μέσα στη τσάντα μου σε περίπτωση που νιώσω ότι το δέρμα μου δεν τη παλεύει. Σίγουρα ψεκάζομαι με αυτό. Και αυτό που βάζω τοπικά πάνω στην ακμή μου και νιώθω ότι πραγματικά συρρυκνώνει τα σπυράκια είναι το Spot Treatment, μια θεραπεία σημαδιών. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Έχει μέσα tea tree oil. Έχει gel από aloe vera. Έχει lavanda oil και διάφορα άλλα συστατικά τα οποία κάνουν τα σπυράκια να εξαφανίζονται. Αν έχετε μικρά σπυράκια, θα σας τα εξαφανίσει. Αν έχετε μεγάλα σπυράκια, θα το νιώσετε να αρχίσουν να συρρυκνώνετε. Το φοράω ασταμάτητα από τη στιγμή που το πήρα. Με έχει σώσει, είναι και τα δύο τέλεια. Αν και δεν είναι τόσο πρόσφατες αγορές, τα έχω ήδη ένα μήνα. Πραγματικά τα φοράω ασταμάτητα και έχουν μπει στη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου μου. Να πάτε να τα δείτε οπωσδήποτε αν ζείτε στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσω με αγορές από τα Sephora. Αγόρασα ένα body lotion και είναι στη μυρωδιά Mask. Παιδιά, αυτή είναι η αγαπημένη μου μυρωδιά από τα Sephora. Το συγκεκριμένο ήταν 50%, έκανε μόνο 5 ευρώ, οπότε ήθελα οπωσδήποτε να το πάρω. Και πήρα δύο foundation. Το πρώτο είναι από Makeup Forever, το stick, το Ultra HD. Το συγκεκριμένο foundation το ήθελα εγώ από πέρυσι, αλλά δεν υπήρχε φυσικά στο κατάστημα στην Ελλάδα. Το πήρα όμως φέτος, έχω πάρει την απόχρωση 120, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Θέλω να το δοκιμάσουμε παρέα και να δούμε τη σύστασή του, την εφαρμογή του και τη διάρκεια του. Οπότε σίγουρα θα αφιερώσω ένα από τα επόμενα βίντεο για να τεστάρουμε αυτό το προϊόν. Και πήρα και άλλο ένα foundation από την Clinique, τη σειρά Pore Refining Solution. Το πήρα από 32 ευρώ μόνο 9,60. Το συγκεκριμένο το πήρα στην απόχρωση 19 sand γιατί μόνο αυτό ήταν σε έκπτωση. Και το πήρα για να κάνω contour αλλά και για να σκουρίνω διάφορα πάρα πολύ ανοιχτόχρωμα foundation που ενδεχομένως να έχω. Αλλά και το καλοκαίρι θέλω ένα σκουρόχρωμο για να αναμειγνύω τα foundation μου, δεν θέλω να αγοράζω καινούριο, θέλω να φοράω αυτά που φοράω, απλά λίγο να διορθώνω το χρώμα του. Λοιπόν, πήρα κάτι από The Balm, πήρα το Balm Desert, παιδιά, το Look Fantastic είχε βγάλει μέσα στην περίοδο των εκτόσεων τα The Balm με μείον 40-30%, οπότε ήθελα να δοκιμάσω πάρα πολύ αυτό το bronzer και το πήρα. Για να σας πω την αλήθεια, νόμιζα ότι είναι matte, αλλά αυτό έχει ένα πολύ διακριτικό shimmer μέσα.
το οποίο φαίνεται ελάχιστα βέβαια. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το bronzer, το δοκίμασα μία φορά, η διάρκεια του είναι καταπληκτική, καταπληκτική όμως, ή να σας πω δεν φεύγει με τίποτα, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα σας πάω σε αγορές που έκανα από την NYX. Παιδιά, μια μέρα που είχα τελειώσει από τη δουλειά δεν ήθελα με τίποτα να πάω στο σπίτι γιατί με περίμενε πραγματικά φρικτό διάβασμα. Έτσι έκανα μία βόλτα στο κατάστημα της NYX και μπήκα μέσα χωρίς να θέλω να αγοράσω τίποτα, έτσι. Δεν ήθελα να αγοράσω τίποτα και άφησα 50 ευρώ. Το πρώτο πράγμα που πήρα από την NYX είναι από το stand με τα εκδοτικά τους ένα μολύβι. Η αλήθεια είναι ότι ήθελε ένα μολύβι σε νότα απόχρωση και τα μάτια. Αυτό είναι και για τα φρύδια, ίσως είναι έτσι και για highlighter. Ναι, παίζει. Έχω πάρει την απόχρωση 924, το συγκεκριμένο το πήρα 50%, πρέπει να μου βγει και 2,5 ευρώ. Κάπου τόσο. Ξέρω ότι η NYX έχει πάρα πολύ καλή φόρμουλα στα μολύβια και ματιών και χείλιών, οπότε είμαι πολύ περίεργη να το δοκιμάσω. Μετά πήρα 3 προϊόντα για τα χείλη. Το ένα είναι αυτό που φοράω στα χείλη μου και από τη σειρά NYX Liquid Sweat. Παιδιά, αυτό το liquid lipstick είναι απίστευτο. Έχει μία βελούδινη αίσθηση στα χείλη. Εντάξει, δεν υπάρχει. Έχω πάρει την απόχρωση Brooklyn. Θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω και άλλες αποχρώσεις από αυτή τη σειρά. Η διάρκεια του είναι πάρα πολύ καλή και επίσης δεν ξεφουλδίζει τα χείλη, δεν είναι σκληρό liquid lipstick. Πήρα από τη σειρά Soft Matte Lip Cream την απόχρωση Tokyo. Ξέρω ότι το συγκεκριμένο liquid lipstick θα είναι αυτό που θα φοράω κάθε μέρα όλη την άνοιξη. Να σας το κάνω και ένα swatch για να το δείτε. Τέλειο ροζ χρώμα, τέλειο. Και πήρα και αυτό εδώ, είναι από τη σειρά Whip It Lip and Cheek Soufflé. Έχω πάρει την απόχρωση κοραλί. Αυτό ήταν 50% να σας πω την αλήθεια και μπορείς να το φορέσεις και στα μάγουλα για ρουζάκι αλλά και στα χείλη. Είναι glossy το τελείωμά του. Ωχ, βγήκε πολύ. Είναι glossy το τελείωμά του και παρόλο που εγώ μισώ τα lip gloss και γενικά αυτό το λιπαρή αίσθηση που δίνουν τα lip gloss πραγματικά απέσια, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δεν είναι πολύ λιπαρό, έτσι δίνει ένα πολύ γλυκό χρωματάκι στα χείλη, ότι πρέπει για τις πρωινές ώρες και για τη δουλειά, για κάθε μέρα που δεν βάβουμε πάρα πολύ πλέον. Πολύ ωραίο. Ήθελα να πάρω το primer από την NYX, αυτό με το tea tree oil που είναι για ακνεϊκά δέρματα, αλλά δεν υπήρχε στο κατάστημα και οι κοπέλες μου είπαν ότι δεν γνωρίζουν κιόλας αν θα το ξαναφέρουν. Μετά κοιτούσα να πάρω το Angel το primer που είναι πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ διάσημο, αλλά ένιωθω ότι το τελείωμα του ήταν λίγο ενυδατικό, για την ακρίβεια παρέτεινε ενυδατικό για το δικό μου δέρμα, οπότε τελικά κατέληξα στο pore filler της NYX, είναι αυτό εδώ. Αχ, πού να το βάλω για να φαίνεται. Δεν το έχω δοκιμάσει. Για να δούμε πώς θα στρώσει. Λίγο πριν φύγω από το κατάστημα της NYX, είδα τα highlighter και έπαθα την πλάκα μου. Παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρω highlighter από την NYX. Δεν ξέρω γιατί δεν ακούγονται τόσο πολύ στο YouTube και γενικά σε κριτικές. Τα highlighter τους είναι καταπληκτικά. Πήρα ένα σημαίνιο, είναι αυτό εδώ, Ritualist, Ritual, κάπως έτσι λέγεται. Να σας το ανοίξω να το δείτε. Δεν έχει καθρέφτη συσκευασία όλος παραδόξος. Είναι αυτό εδώ. Είναι απίστευτα τέλειο, παιδιά. Απίστευτα τέλειο. Μόνο που το αγγίζεις, βγάζει τέτοια απόδοση. Πάρα πολύ ωραίο. Δείτε. Ασημενιώ, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται από το φως, αλλά ήταν τέλειο, κοστίζει 11 ευρώ και αν ψάχνετε ένα οικονομικό highlighter που να δίνει πολύ ωραίο έντονο τελείωμα, να ρίξετε οπωσδήποτε μια ματιά στα highlighter της NYX, είναι καταπληκτικά. Αυτά πήρα από την NYX και έφυγα από το κατάστημα της ευτυχισμένη, παιδιά, ήταν τόσο ωραία. Έκανα μια παραγγελία από BH Cosmetic και πήρα ένα πινέλο. Είναι από τη σειρά Vegan, το V5. Παιδιά, έχω και ένα άλλο τέτοιο πινέλο από αυτή τη σειρά που είναι για contour. Αυτό είναι ένα τέλειο blending brush, δείτε το πόσο ωραίο είναι και το πήρα μόνο 3 δολάρια. Θέλω να μου κάνετε μία χάρη. Θέλω να μπείτε στο site των BH Cosmetics, θα σας έχω κάτω στο κουτί της περιγραφής και να δείτε τα πινέλα τους. Πραγματικά, ό,τι έχω πάρει από αυτό το site σε πινέλο είναι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ οικονομικά, η ποιότητα της τρίχας τους είναι εξαιρετική, πάρα πολύ απαλά, κάνουν τέλεια δουλειά. Επίσης πήρα άλλη μία πούδρα από αυτούς, είναι η Studio Pro Matte Finish
Press Powder. Λοιπόν, είναι μια πούδρα που είναι ντουπι για την Studio Fix της MAC. Δείτε λίγο τη συσκευασία. Είναι αυτή εδώ και αυτή είναι της MAC, μέχρι και η συσκευασία είναι σχεδόν ολόιδια. Ανοίγεις και εδώ είναι το προϊόν, όπως με τον ίδιο τρόπο ανοίγεις και στη MAC και εδώ είναι το προϊόν. Παιδιά, μέχρι και στο χρώμα έχω πέσει μέσα, επειδή ζορίστηκα λίγο με το χρώμα. Έψαχνα διάφορα βιντεάκια στο YouTube. Έχω πάρει την απόχρωση 230. Εδώ κάτω έχει θήκη για το σφουγγαράκι, όπως έχει θήκη και της MAC. Και το όλο περίεργο είναι ότι και στην αίσθηση και οι δύο πούδρες έχουν το ίδιο λεπτό φινίρισμα. Νιώθω ότι και οι δύο είναι πολύ καλυπτικές, δεν ξέρω. Δεν έχω τεστάρει τη διάρκεια γιατί δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα στο πρόσωπό μου για να είμαι 100% σίγουρη. Ελπίζω να βγει όμως πολύ καλή γιατί κοστίζει μόνο 6 δολάρια η συγκεκριμένη, ενώ αυτή κάνει 30 ευρώ. Και πάμε να περάσουμε στο giveaway! Έχω αγοράσει 3 προϊόντα από τα Sephora, 3 drugstore προϊόντα που τα έχετε δει σε αυτό εδώ το κανάλι για μια τυχερή ή έναν τυχερό συνδρομητή αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Έχω διαλέξει ένα primer που είναι το smoothing primer από τα Sephora, ένα foundation που είναι το Unfinished Tone από Maybelline. Το έχω πάρει στην απόχρωση 14 Creamy Beige που ξέρω ότι είναι ένα πιο ουδέτερο χρώμα και ταιριάζει σε πάρα πολλές αποχρώσεις επιδερμίδας. Και έχω πάρει και μία πούδρα σεταρίσματος από Maybelline, τη Matte Maker, στην απόχρωση Classic Ivory. Οι όροι θα είναι αναρτημένοι κάτω στο κουτί της περιγραφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την υποστήριξη που μου δείχνετε και φυσικά που παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να μην μίλησα πολύ γρήγορα και να μην σας κούρασα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βιντεάκι, εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά!